δύσκολα το να πράξει αυτό το έργο, γιατί είναι ένα έργο, ένα λειτουργήμα, το να είσαι αγροτικός σε τέτοιες απομονωμένες περιοχές. Πρώτα ένα μισθό, ο οποίος πλέον έχει ξεπληκτεί 800 ευρώ, και η βενζίνη σου μόνο είναι 400 και 500 ευρώ να πηγαίνεις. Δεύτερον, επειδή έχει καταργηθεί η συνταγογράφηση με το βιβλιάριο, πρέπει να έχεις υπολογιστή. Που μέχρι προσφάτως ήταν, μας έχουν δώσει πριν δύο εβδομάδες, μας δώσαν ένα στικάκι το οποίο 3G δεν μπορεί να γράψει. Δεν στο ιατρείο, στο κεντρικό ιατρείο, γιατί δεν έχεις ένα μόνο ιατρείο, έχεις και περιφερειακά χωριά. Έτσι, προσπαθούμε να βάλουμε ένα ADSL για να έχουμε μια γραμμή. Τώρα είπε στην λειτουργία που θα μείνω από την ομάδα να μπορώ να κάνω τη συνταγογράφηση. Όλο αυτό όμως το διάστημα το έχει. Αλλά σε περιφερειακά γιατρία υπάρχει πρόβλημα. Τρεις με τέσσερις μήνες που έχει ξεκινήσει αυτή η διαδικασία έχουν τραβήξει του ισού τα πάθη. Ξέρω, τα βρισκά εδώ είχα πάθει. Έτσι. Όχι πως έχω τίποτα με αυτό το σύστημα, εγώ συμφωνώ ότι καλό είναι. Ναι, δεν είμαστε προετοιμασμένοι. Δεν είμαστε προετοιμασμένοι. Δυστυχώς δεν είμαστε. Αλλά μου αρέσει, το σύστημα μου αρέσει. Απλώς δεν είμαστε οργανωμένοι, δεν είχαμε κάτι προετοιμασία και ταλαιπωρήθηκε ο κόσμος, ταλαιπωρήθηκαν οι γιατροί και αν έχει εξυπηρετηθεί μέχρι τώρα ο κόσμος, αν έχει εξυπηρετηθεί, έχει εξυπηρετηθεί κάτι στο φιλότιμο κάποιον συνάδελφο. Τίποτα άλλο. Κανένα άλλο. Αυτά. Εξεταστήρια. Έχει τρία εξεταστήρια. Ένα, δύο, τρία εξεταστήρια. Εδώ ήταν παλιά το δοντιατρικό, το οποίο πλέον δεν δουλεύει. Δεν έχει. Έτσι. Τελειάζει. Αυτός είναι ο χώρος που μαζευόμαστε εμείς οι γιατροί. Σαν χώρος ετοιμότητας να ψυχήσω. Ναι. Λοιπόν, έλα να σας δείξω. Και εκεί και βάρτια το βράδυ είναι... Δεν είναι αυτό που σκάω, ναι. Η εφημερία ξεκινάει από τις 2 η ώρα, 2 ώρα στην αλλαγή, μέχρι την άλλη μέρα τις 8 η ώρα. Εκτός Σαββατοκύριακα ξεκινάει από τις 9 μέχρι την άλλη μέρα 9. Λοιπόν, και εδώ είναι το όσο φαίνεται έτσι. Υπάρχουν ελλείψεις. Υπάρχουν πολλές ελλείψεις, έτσι. Δυστυχώς υπάρχουν ελλείψεις. Εδώ είναι πιο... Υπάρχει ένα σχετικό προσωπικό, υπάρχει μία νοσηλεία, μόνο πρωινή βράδυ. Είναι μία σοβαρά τα βράδυ, τώρα τα απόγευμα, ας πούμε, το δικάσιμο και τις αυτοκίνες δεν έχουμε εννοείται. Τώρα, έχετε ένα σωστικό της εφημερίας, είναι τρεις γιατροί και ένα σωστικό της εμπόλου. Θέλω να τον ξαπλώσουμε, τον εξετάσουμε. Το ίδιο συντόνι τώρα, που είναι το... Καθίζω από εκεί. Καθίζω από εκεί. Δηλαδή, πολλές φορές φέρνω τον ασθενή και τρέπομαι. Δηλαδή, θα του πω ξάπλος εδώ. Με τα ρούχα λίγο. Κάπως έτσι. Δηλαδή, είναι. Τριτοκοσμικό λίγο. Νίκο, αυτό που θα σας πω, εδώ από εκεί είναι τα γραφεία της βοήθειας στο σπίτι που οι ανθρώποι και αυτοί με ένα τεχνικό μισθό με έσοδα που δεν ξέρω κατά πόσο τους καλύπτουν κιόλα, προσφέρουν ένα έργο φοβερό. Δηλαδή είναι προτιμότερο να μην προδοθεί αγροτικός, τη γνώμη μου, και να έχουν ένα-δύο άτομα να παραπάνω σπίτι, να από αυτούς εδώ τους ανθρώπους που είναι νοσηλευτές. Πολύ σημαντικό. Απίστευτη βοήθεια. Και στην ψώνια τους πάρουν και τα βιβλιάρια τους πάρουν. Άμα δείτε
σε ποια σπίτια πάνε, μια μέρα τους ακολουθήσετε, μια μέρα. Το ξέρω πολύ καλά. Θα καταλάβατε πόσο σημαντικό έργο προσφέρει. Ξέρω πολύ καλά αυτό το έτσι. Πράγμα. Ειδικά για ορεινά και νησιωτικά χωριά, πολύ σημαντικό. Για αυτούς τους ανθρώπους να αυξηθεί ή να βελτιωθεί η δουλειά τους, είναι σημαντικό έργο. Είναι, θεωρώ ότι είναι πιο αναγκαίο να υπάρχουν αυτοί ένα ή δύο άτομα παραπάνω, παρά να προηγηθούν ακόμα ένα ή δύο αγροτικοί από εμάς. Το θεωρώ πιο σπουδαίο το έργο τους. Όχι, είναι πράγμα. Έτσι. Πολύ σημαντικό αυτό. Και δηλαδή, κανονικά αυτό θα πρέπει να είναι ένα μόνιμο πρόγραμμα. Γιατί τώρα αυτό έχει σχέση με τη χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ. Δηλαδή, άμα τελειώσει η χρηματοδότηση, τελειώνει το πρόγραμμα. Ενώ αυτό είναι μια δομή που είναι εντελώς απαραίτητη και σε γλιτώνει και από χρήματα. Δηλαδή, αν το σκεφτεί κανείς. Δηλαδή, γενικά αυτή η διαδικασία τη πρωτοβάθμια φροντίδα ή τη πρόγραμμα γλιτώνει πολύ περισσότερα χρήματα. Συμφωνώ. Γιατί ένα ηλικιωμένο, α πούμε, που θα είναι στο σπίτι μόνο, μπορεί να πάθει κάτι και να τον βρει και να είναι σε κατάσταση μετά να το διακοπεί. Πολύ καλά το είπα. Μια απλή λίμωξη, μια απλή φλεγμονή που μπορεί να έχει στα μαλακά μόρια, όπως είναι σε μια κατάκριση, όπως είναι στο πόδι, οτιδήποτε, από ένα τσίπημα κουνουπιού μπορεί σε ένα διαβητικό γέρο παραμελημένο να το αρχίσει την ώρα την αντιβίωση, θα γλιτώσει το κράτος πολλά περισσότερα λεφτά από μια νοσηλεία σε δευτεροβάθμια περιθώρια. Βεβαίως. Και πέρα από αυτό το κοινωνικό έργο. Και δηλαδή, το κοινωνικό είναι ότι νιώθει ο άλλος ότι κάποιος το νοιάζεται, παιδί μου, ότι κάποιος είναι δίπλα. Εγώ στα δικά μου χωριά που περιλαμβάνεται, δηλαδή που έχω Ανατολικό Σέλινο, Καπανό και άλλα γύρω χωριά, βλέπω πόσο σημαντικό έργο προσφέρουν αυτά τα παιδιά. Πολύ σημαντικό έργο. Έτσι.